Γιο, καλημέρα μαγκές, τι λέει. Είμαστε τρίτη μέρα Ντουμπάι, ή δεύτερη βασικά, έχω χάσει την μπάλα, είναι η αλήθεια. Πρώτο vlog μετά από την προπόνηση του Ντάμιαν, αύριο αγώνας. Χθες είναι το τελευταίο workout και ήρθαμε, βασικά έχω ξυπνήσει το τελευταίο δίωρο και ήρθα να πιω καφέ στο Breaking Reed. Πάμε καλύτερα έξω, θες εδώ. Εδώ είναι και ο Τζόρτζ. Τώρα πρέπει κάπως να τους δώσουμε οδηγίες για το πώς να μου φτιάξουν Fred Espresso. Fred Espresso. Θες Fredo κι εσύ, με λίγη. Alright. Hello. I would like to order coffee, but do you have? So, do you know what is Fredo Espresso? Fredo. Yeah. Do you know what is it? Yes, sir. So basically, it's a coffee we drink in Greece. I just want double dose of espresso. Okay. And then here, shake with ice. Yeah, exactly. One, no sugar. One, little sugar. Two of them. Okay? Thank you so much. Can I film you making it? It's okay? Can I film? Okay, thank you so much. Hello? What's your name? Joanna. I'm Chris. Nice to meet you. Sorry. No worries, please. Η Τζοάννα λοιπόν θα μας φτιάχνει καφέ τις επόμενες μέρες. By the way, Μάγκης, έχω να πιω καφέ 3 μέρες. Έχω να πιω καφέ από ό,τι ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίος καφές που ήπια ήταν ο πρώτος καφές πριν πάρουμε το αεροπλάνο για την Ντουμπάι. Απίστευτο. Γι' αυτό λες να είχα πονό κέφαλο χθες. Πόσο μπορεί. Yeah, let's go! This is the one that's the best one. Yes, I saw. Sorry. Yeah, let's go. Epic. No, it's okay, it's perfect. Thank you so much. Yes, thank you. And one with zero sugar. Second one is ready. Can you please give me like this? Sure. Thank you so much. 39 dirham για τους δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι σε ευρώ, μπορείτε να το τσεκάρετε. Τσίμπα. Αυτός νομίζω είναι, αυτός είναι ο δικός μου. Thank you. Sorry, do you need a chair? Can I take? Thank you so much. Oh, πρώτη γουλιά καφέ μετά από 3 μέρες. No sugar. Hello. Σίγουρα όχι ο καλύτερος καφές που έχω πιει στη ζωή μου, αλλά είναι καφές. Πω, δες τι περνάει. Αυτή από πριν. Κάστα τη δούμε από εκεί, περίμενε. Έλα, νάτι, έφυγε. Εντάξει, γενικότερα το τι supercars παίζουν εδώ πέρα, μάγκες, δεν υπάρχει, σοβαρά ρε. Αυτό έχω να το δώσω στο Ντουμπάι, τι Λος Άντζελες, τι Τόκιο. Από όπου και αν έχω πάει, Ντουμπάι παίζουν τα περισσότερα supercars και αυτό κυρίως γιατί οι περισσότεροι crypto millionaires είναι εδώ πέρα και οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται νοικιάζουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, έτσι. Δηλαδή είναι μέρος του τουρισμού που πουλάει το experience του Ντουμπάι τα supercars. Αν και άμα θες να το πατήσεις λίγο, υπάρχουν παντού drones τα οποία γράφουν ταχύτητα και σου έρχεται κλίση. Instant. Το ίδιο λεπτό σου έρχεται email στο κινητό, άμα είσαι resident. Άμα δεν είσαι, δεν έχω ιδέα ποιο είναι το procedure. Σίγουρα κάπως πιάνω. Ναι, πάντως γι' αυτό. Εκεί είσαι. Lamborghini Urus. Θα έχει κανένα άλλο, τι θα γίνει. Ωπα, αστυνομία. Έχω δει πιο πολλές φορές αστυνομία εδώ πέρα στη Μαρίνα παρά στο Business Bay. Και Rolls Royce. Rolls Royce πού, ρε. School bus, δείτε το σχολικό. Αυτό εδώ το άσπρο. Ναι, αλλά.
ευτυχία ήταν αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Γενικότερα σε όλα τα vlog θα προσπαθώ να σας δείχνω όσο το δυνατόν περισσότερα supercars γίνεται, είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Πρέπει να πάω να τραβήξω ένα βίντεο για το TikTok, το οποίο δεν θα σας πω τι είναι. Θα μου πάρει λίγη ώρα, αλλά μόλις τελειώσω μετά σκέφτομαι να κατέβω βόλτα στη Μαρίνα και να σας πάρω μαζί μου παντού. What's up? Μόλις τελειώσω το short, πρέπει να πω οπωσδήποτε τα πιο δύσκολα. Ίσως το πιο δύσκολο short που έχω κάνει ever όσον αφορά φυσική άσκηση. Με έβγαλε από τα νερά μου τελείως, να ξέρετε. Μετράει άνετα και σαν workout. Δεν θα σκυπάρω το κανονικό μου βέβαια, θα πάω σήμερα. Ή θα βρω κάποιο καλλιστενικό πάρο και θα πάω σε κάποιο γυμναστήριο εδώ της περιοχής. Τώρα όμως χρειάζομαι μπόλικο νερό, το οποίο θα βρω στο δωμάτιο που έχουμε κλείσει. Πάμε να σας πάρω και ένα room tour μαζί μέσα. Λοιπόν, το δωμάτιο μας είναι το 3601. Για 7 βράδια, 8 μέρες πλήρωσα 1000 ευρώ περίπου. Οπότε είμαστε και ultra high season τώρα, να ξέρετε, καλοκαίρι παίζει να το κλείνει με 100 ευρώ όλο το δωμάτιο για την ίδια χρονική περίοδο. Αρχικά να σας πω ότι μόλις μπαίνεις σου έρχεται μια παπ μυρωδιά με πιπεριάς καυτερής. Αυτό μόλις έχει σκάσει από τη φωτιά, είναι ακριβώς αυτό το essence, να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είναι το μπάνιο, τουαλέτα. Η πρώτη εντύπωση που είχαμε είναι ότι δεν έχει ντουζιέρα, αλλά κάναμε λάθος. Κουζίνα. Έχει πλυντήριο ρούχων, νεροχύτη, συρτάρια. Εδώ θα δείτε μάτια τα οποία δουλεύουν με υγραέριο. Φούρνο μικροκυμάτων, ένα εργαλείο το οποίο εγώ δεν έχω σπίτι μου. Κατάψυξη ψυγείο, το οποίο έχει μέσα νερό. Άκου απάνω κιόλας. Εμείς το πήραμε προφανώς, εντάξει. Δεν το είχε το ξενοδοχείο. Μετά από κάθε δύσκολο challenge, πραγματικά η νούμερο ένα μεγάλη ανταμοιβή είναι πρώτον το ότι κατάφερα να το θεωρείς πέρας, δεύτερον το νερό που πίνω και τρίτον τα views που παίρνεις σαν βίντεο. Ειδικά το συγκεκριμένο. Ειδικά το συγκεκριμένο. Πιστεύω θα πάει viral. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι το δωμάτιό μου, το οποίο άφησα όπως ήτανε. Όπως κοιμήθηκα, οπότε είναι λίγο ανωκάτω. Μας έχουνε extra point ολόκληρη μπαλαντέζα, δύο κιόλας. Εδώ είναι το κανονικό μπάνιο που μπορείς να κάνεις το μπάνιο σου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε δύο τουαλέτες, μπιντέ, μπανιέρα, νεροχύτης κλπ. Και εδώ είναι το σαλόνι, το οποίο επίσης είναι ανωκάτω. Sorry παιδιά, σας θα δείχνω όπως είναι τα πράγματα. Sorry. Κρεβάτι George. Και εδώ είναι το μπαλκόνι, το οποίο έχει θέα τη Μαρίνα. Τσεκάρτε εδώ, το The Palm νομίζω τελειώνει εκεί πέρα, η αριστερή του άκρη. Και επίσης εκεί τσεκάρτε του ουρανοξύστες μέχρι πάνω. Τσεκάρτε και κάτω. Εντάξει, νομίζω άκρος επικό. Λίγο overpriced αν σκεφτείς ότι είμαστε ultra. Λίγο πολύ value αν σκεφτείς ότι είμαστε high season εδώ πέρα. Overpriced άμα ερχόσουν ένα καλοκαίρι. Γενικά πιστεύω ότι είναι 100% worth τα λεφτά που έδωσα. Και ναι, θα κάνω ένα γρήγορο ντουζ και στη συνέχεια θα βγω έξω για αναζήτηση φαγητού. Λοιπόν, όπα, κλειδώσαμε τον εαυτό μας μέσα. Κάναμε το φρεσκάρισμά μας στο μπανάκι μας. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Εντάξει. Και τώρα πάμε βόλτα Ντουμπάι, Μαρίνα, προς αναζήτηση φαγητού. Να δούμε κάτι ωραίο, λαχταριστό, το οποίο θα ικανοποιήσει την πείνα μας. Λοιπόν, δείτε πόσα σανσέρ έχει, 6 εδώ και άλλα 2 εδώ για το προσωπικό βασικά είναι αυτά. Αλλά ναι, you get the points. So, τι 6, 7, 4 έχει εδώ. Λογικά εδώ μένουν οι residents και όλοι όσοι νοικιάζουν. Και από εδώ, βασικά, αυτά τα τρία πηγαίνουν μόνο πάνω και αυτά πηγαίνουν σε όλο το χτίριο. Τέσπα. Οπα, εδώ είμαστε, 36. Άνοιξε! Έλα ρε μαλακα, γιατί δεν άνοιξες. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι χάστηλ είναι να πάρεις σαν σέρ εδώ. Εκεί, 34, 35, 36, να είμαστε top. Το βρήκαμε. Πόσο κόσμο έχει τώρα μέσα. Άντε αγάπη μου, άνοιξε. Κανείς, μόνος.
Let's go. Πάμε στο G. G Wagon. Όπως το αμάξεις. Damien. Λοιπόν. Πάει και σφαίρα κιόλας. Γιατί. Γιατί. Εδώ. Μόλις έκανα εξίσωση τα αυτιά γιατί μου βούλωσαν τέρμα από την αλλαγή πίεσης από το γρήγορο κατέβασμα. Τις άλλες φορές το καλούσαν κάπου αλλού και σταματούσε στη μέση. Τώρα πήγε κατευθείαν από το 36 στο 0 και απλά δημιουργήθηκε pressure μέσα στα αυτιά. Απίστευτο, έφτασα με τη μία κάτω χωρίς να σταματήσει κάποιος. Έχω γίνει κολόχοντρος, ε. Αδεκλιακή ακόμα φαίνονται. Λοιπόν, τσεκάρτε εδώ. Θα σας δείχνω πιο πολύ τι βλέπω έξω και όχι τη φάτσα μου, γιατί προφανώς θέλετε να βλέπετε τέτοιο. Πού είμαι και όχι εμένα. Εμένα με βλέπετε παντού όλη μέρα. Τσεκάρτε αρχικά τι βλέπεις μόλις βγαίνεις από το δωμάτιο. Άντε, γεια. Εγώ μένω σε αυτό εδώ, Tiger λέγεται. Tiger Tower. Και η Μαρίνα είναι εκεί πέρα δίπλα, αρκετά κοντά. Εδώ ήταν που ήμασταν το πρωί για καφέ με τον George. Τώρα η ώρα έχει πάει 9:30. Λοιπόν, one take τώρα όλο θα το κάνουμε. Μαλάκα, εκθαμβωτικό, φιουτσουριστικό τέρμα. Εδώ, Mercedes, Wagon R. Αυτό δεν ξέρω, Chevrolet είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα. Ραλί. Το ραλί έχει αυτό το λουκάρι. Εδώ περνάει το τραμ. Και ναι. Εδώ έχει κόκκινο, όλα θα περάσω. Supermarket, και εκεί έχει food center. Εσάς που σας αρέσει περισσότερο αυτό που βλέπετε, Los Angeles, που είχαμε πάει Beverly Hills και Hollywood Sign και λοιπά, ή εδώ? Εγώ είμαι τώρα πολύ διχασμένος, είναι η αλήθεια που ξαναήρθα εδώ. Την άλλη φορά που ήμουν στο Dubai είχα πάει στο Business Baby και έμεινα, που είναι περισσότερο residence, δηλαδή όχι τόσο tourist, ενώ εδώ είναι full τουριστικό το μέρος και μου αρέσει πολύ περισσότερο. Έχεις τις παραλίες από δίπλα, έχεις το Hassan εδώ να φέρνει το φαγητό του κόσμου. Γενικά τώρα έτσι πάνε με ηλεκτρικά εδώ, full. Σκούτερς παντού. Παντού, παντού. Καρύμ. Το Καρύμ είναι όπως έχουμε το eFood και τη World στην Ελλάδα. Εγώ το Talabat χρησιμοποιώ βέβαια. Εδώ Turkish restaurant. Παντού πακετάδες, βλέπετε. Ακραίο. Τζουμέιρα, πω, δες εδώ τι γίνεται ρε φίλε, εντάξει, δεν υπάρχει. Το The Palm είναι από τα δεξιά, τέρμα. Είμαστε ακριβώς μπροστά από το The Palm εμείς. Είναι αυτό το τεχνητό νησί που μοιάζει με την ουρά από παγώνι, τέλος πάντων ανοιχτό. Οπ. Μπροστά μας supercar, Lamborghini ή Ferrari είναι τώρα αυτό. Έλα. Να το. Δες πόσο μακριά είναι, πανέμορφο. Αρκετά μακριά. Πάμε να το δούμε και μια τέτοια από κοντά. Φίλε, δες λίγο, σηκώνεις το κεφάλι πάνω και δες τι βλέπεις, ε. Πραγματικά είναι... Wow. Εδώ, αμαξάρα. 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 Παντού αμαξάρες. Και ουρανοξύστες και πλούτος και ευημερία. Και καλή ζωή. Τουλάχιστον εδώ, έτσι, γιατί υπάρχει και η μεριά του Ντουμπάι. Στο βίντεο 24 ώρες street food. Oh, δες, άνοιξε η οροφή. Λογικά θα ξεκινήσει το ρομάν να φύγει κάπου. Θα πάμε να του πούμε να πατήσει μια γκαζιά. Πιστεύω θα είναι κομπλέ. Yo, bro! Can we hear the sound for the vlog? Can we hear the sound? Let's go! Have a good day, man! Let's go! Woohoo! Μάγκας. Απέχτος, φιλικός. Και εννοείται πώς να μην βγάλεις θετική ενέργεια όταν είσαι σε μια τέτοια πόλη διακοπές, γιατί κατά πάσα πιθανότητα είναι διακοπές και το έχει νοικιάσει για να... και είσαι μέσα σε μια Lamborghini, ξέρω εγώ, για βγάζεις γούστα. Σκεφτόμουν και εγώ να κάνω ένα βίντεο που να νοικιάσω Lamborghini και είχα γενικά κάποιες ιδέες, αλλά δεν ξέρω. Το μόνο fast car που έχω οδηγήσει είναι το καυτά από τη φίλη μου του Σίνη που παίξαμε αγώνα box, ξέρω εγώ, στο βίντεο ζωή 100 ώρες από τον Φαβιάν Μάρκου. Και απλά δεν έχω εμπειρία και φοβάμαι να πάρω να νοικιάσω τώρα αμάξι με 1000
με 1000 ευρώ εδώ πέρα για βίντεο και να είμαι σαχισμένη κότα, κατάλαβες. Θέλω λίγο περισσότερη εμπειρία. Αλλά θα γίνει και αυτό που θα πάει. Ίσως κάποια στιγμή πάρω και δικό μου. Το έχω γενικά σαν goal, οπότε θα γίνει. Αλλά ναι, you get the point. Εδώ είναι η Μαρίνα Μάγκες, τσεκάρετε. Πόσα σκάφη. Χαμός γίνεται γενικότερα. Και ψάχνουμε να βρούμε ένα ωραίο μέρος για να αράξουμε και να φάμε. Πω. Σας λέω, το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορείς να κυκλοφορείς όπου θέλεις χωρίς μπλούζα. Σοβαρά, Λος Άντζελες π.χ. Παντού χωρίς μπλούζα πας. Goofy cow, experience the world's 18th best burger. Open now on the Mezzan 11. 18th best burger. Τι λέει εδώ αυτός. Άμα ήταν σμάστα με είχε τραβήξει πολύ περισσότερο. Πάω από μπρο, εντάξει. Τώρα ο ήλιος είναι και κόντρα με το πλάνο. Άμα ήταν από αυτή τη μεριά θα φαινόταν όλα πολύ πιο ωραία. Αλλά νομίζω ότι και έτσι. Pepper and salt. Κάτσε να δούμε. Breakfast. Πρωινά έχει εδώ ακόμα. Pastry. Truffle, seafood, linguine. Δεν φέρνουμε τέτοια. Hello. How are you? Very good, thank you. What about you? Say hi to the vlog. Hi. I'm just checking the menu. Right. We will continue our adventure and see if we will come here later or not. Have a good day. Θέλω κάτι πιο βρώμικο, κάτι πιο fasting, κάτι πιο έτσι. Δεν ξέρω. Πω να, εδώ τώρα π.χ. μου έσκασε μόλις η κολόνια αυτή που μυρίζει παντού ρε φίλε. Έχουν μια full βαριά πιπεράτη κολόνια. Δεν ξέρω αν είναι άρωμα του χώρου ή όχι. Να, λοιπόν, κάτσε να δούμε και εδώ. Lamb Charcy. Εδώ τι έχουμε, τι εστιατόριο είναι αυτό. Γκίφτος. Γκίφτος λέγεται αυτό. Ναι, ινδικό λογικά θα είναι. Ινδικό δεν θα με χαλούσε. Κάτσε να δούμε. Why not. Hello, how are you? Good? Yeah, very good, thank you. Boneless mutton, chunks of mutton on the bone. What is mutton? Mutton? The lamb. Lamb, okay, okay. Buttered chicken. An all-time favorite. Simmered in a butter and tomato sauce. Karahi chicken. Which one is your favorite? The butter chicken and chicken tikka masala. Your favorite, eh? Yes. Which one, Somi? Tikka masala. Okay. Chicken tikka masala and butter chicken. That's your favorite? Yes. Okay, okay. All right. Let's give it a try. Why not? You want to sit? Yeah, sure. I will sit. Have a seat? Yeah. Can I have a menu? Thank you. All right. Θα κάτσουμε στο Gifts of London. Θα έχουμε θέα τη Μαρίνα. Εδώ πέρα, τους ουρανοξύστες. Και θα απολαύσουμε ένα θεσπέσιο γεύμα. Θέλω να πιστεύω, έτσι. Γενικά αυτά τα ειδικά όλα μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν μπόλικα μπαχαρικά μέσα. Thank you so much. Can I have a bottle of still water, please? Cold, cold. Thank you so much. Λοιπόν, κάτσε τώρα να το χασίσουμε στα σοβαρά τι θα φάμε. Τσαπάτα. Κεμπάπ. Τανδούρι chicken wings. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you so much. What is that? Some mango lassi, fresh yogurt and fresh mangoes. Give me one more for it. Είναι smoothie από mango. Very good, very tasty. It's not only that, I will do this. Thank you so much. Thank you.
Ωραία, βρήκαμε τι θα πάρουμε. Oh yes, tandoori mixed grill. Είναι και για keto diet. Αυτό τι είναι? Wow. Απίστευτο. Μπρόξε κόλλα. Είναι και λίγο spice όπως μου αρέσει. Wow. So good. Can I order, please? Yes. One tandoori mixed grill. It's okay? Yeah, I will get full. Yeah. Okay. You want any bread or rice with this? Hmm? You want any bread or rice with this or not? Yeah, some bread. Bread, garlic naan, butter naan, plain naan. Your favorite? Garlic. Yes, please. So, one garlic. Okay. Mm-hmm. Yes? Yes. That's okay. It. Oh, sorry. It's okay. Thank you so much. Thank you. Το τσίπ, απίστευτο. Μοναδικό. Mm. Θα χρησιμοποιήσω κάποια από τις σάλτσες τώρα για τρίποδο για να μπορέσω να φύγω και να τους καυτερώ. Και μέχρι να έρθει το φαγητό δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αυτά. Περιμένουμε να έρθει το main course. Ένα παραγγείλαμε. Oh, oh my god. Oh my god. Oh, 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 oh. And garlic naan, right? Yes, garlic. Thank you so much, my friends. Thank you so much. Λοιπόν, μάγκες τσεκάρτε εδώ. Ακόμα βράζει μέσα. Φαίνεται φανταστικό, μυρίζει φανταστικά. Πιστεύω ότι θα είναι κιόλας φανταστικό. Λοιπόν, αρχικά, garlic naan έχουμε φτιάξει μια φορά. Mm. Dude. Ακραίο. Ακραίο. Δεν ξέρω τι τρώω. Α, παϊδάκι αρνίσιο. Πω πω φίλε, τόσο νόστιμο. Εξαιρετικό. Mm. Μπρο, είναι insane. Να κάνει ένα πεντανόστιμο. Για κάποιο λόγο έβαλα πάλι στο ποτήρι. Μισό. Να αλλάξουμε. Είναι ελάχιστα καυτερό. Πράγμα το οποίο τους έπαιρνε και λίγο ακόμα να ήταν, αλλά οκ, το δέχομαι. Δεύτερο παϊδάκι. Παϊδάκι 9 στα 10. Είναι top. Ωραία.
Αυτό αλήθεια είναι θεϊκό. Λοιπόν, tandoori chicken wing. Εδώ ίσως θέλω λίγο παραπάνω αλάτι. Πόπο. Είναι ασύλληπτο άρα να στον ωραίο σοβαρά. Το μόνο που θα ήθελα ήταν κάποια σως να έχει μαζί. Όχι ότι δεν κατεβαίνει, έτσι φτράει καλά. Αλλά θα ήθελα και μια άσπρη σως. Bro, garlic naan είναι insane. Πολλά μυγαράκια. Λοιπόν, πάμε για το kebab. Πόσο καλή επιλογή από το εστιατόριο. Γύφτος. Έτσι λέγεται. Απίστευτα να σου φαγητό. Τσεκάρω ότι γράφουμε ακόμα. Ναι, γράφουμε, εντάξει. Μισό να αλλάξω τη γωνία. Πόπο μάγκες. Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτή η κουζίνα μου αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο κακό είναι ότι μετά βρωμάς κόρτο φουλ. Αυτό νομίζω είναι το chicken kebab. Μπρο, είναι τόσο αφρός. Τόσο αφρός. Kebab 9,5 στα 10 και τα 2. Φιλέ το κοτόπουλο. Πω! Μαλάκα, είναι από τα πιο juicy, αφράτα και ζουμερά κοτόπουλα που έχω φάει ποτέ. Wow. Απίστευτο φαγητό. Θα μπορώ να το κάνω και review στο Google. Σοβαρά.
Έσκασα κιόλας. Αλλά ευτυχώς το φαγητό είναι τόσο νόστιμο. Δείτε λίγο. Φιλέ το κοτόπουλο τώρα, ε. Δες πόσο ζουμερό είναι. Ελπίζω να μην με στείλουν τουαλέτα μόνο. Φαντάζεσαι τόσο καλά λόγια και επόμενο κλιπ μες στο μπάνιο. Πάμε να δούμε βέβαια πόσο βγήκε η τιμή, έτσι. Αυτό έκανε νομίζω 120 διράμ, 110. Υπολογίζω γύρω στο 30 να έχει βγει. Μια χαρτοπετσέτα μόνο. Anyway. Thank you so much. Have a good day. Λοιπόν, δεις Αντώνη, 160 δίρχαμ τους άφησα και κάποια χρήματα σε μπουρμπουάρ, γιατί ήταν εξαιρετικό το φαγητό, σοβαρά. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι γύρω στα 37 ευρώ, άμα δεν κάνω λάθος, μπορεί κάποιος να το τσεκάρει και να το γράψει κάτω στα σχόλια. 100% worth, να ξέρετε. Και ναι, ένα τεράστιο ευχαριστώ που έχω τη δυνατότητα να είμαι εδώ και να μπορώ να φάω τέτοιο φαγητό, γιατί κατά πολύ μεγάλο ρόλο παίζετε εσείς σε όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε τα βίντεό μου, γιατί άμα τα βλέπετε δεν θα έπαιρνα views, και άμα δεν έπαιρνα views δεν θα έπαιρνα χρήματα ή χορηγούς. Ναι, CKF φανελάκι, όποιος θέλει να έρθει να συμπίσει creatorshop.gr, το έχουμε στην περιγραφή κάτω. Λοιπόν, ας γυρίσω την κάμερα από εδώ. Τώρα τι να κάνουμε τώρα. Πω πω φίλε, δες εδώ αρχιτεκτονική ρε μπρο. Δες εδώ αρχιτεκτονική. Λοιπόν, έσκασα τώρα είναι η αλήθεια. Θα γυρίσω δωμάτιο. Dubai Marina Yacht Club. Θα γυρίσω δωμάτιο να ξαπλώσω λίγο. Μπορεί να την πέσω και για καμιά ώρα. Και ίσως εγώ με τον Τζόρτζ για καμιά βόλτα πιο αργά. Λοιπόν, να βρω κάτι καλό να του πάρω και αυτινού φαγητό, αλλά τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να το πάρω πακέτο. Δεν ξέρω βασικά άμα του αρέσουν τέτοια είδη. Πρέπει να μην είναι τόσο του της ειδικής spicy κουζίνας. Anyway. Nope. Εδώ γενικά θα δείτε full gold digger, visitors, ρωσίδες, κοπέλες, οι οποίες ψάχνουν να βρουν τον crypto millionaire τους. Α, πρέπει να βρούμε μία Lamborghini ή μία Ferrari, γενικότερα ένα supercar για να βγάλουμε thumbnail. Ξέχασα πριν αυτό με την κίτρινη. Πώς δεν τον είπα ρε φίλε. Δεν μου κόψε μπούφος. Να βρούμε κάποιον και θα το σταματήσουμε και θα το πούμε just on photo for the thumbnail. Γενικότερα όταν πας και ζητάς πράγματα από ξένους, το vibe και ο αέρας με τον οποίο πας είναι το α και το ω. Σοβαρά. Το πιστεύω πάρα πολύ strongly αυτό. Είμαστε στο δρόμο. Βλέπουμε. Έχουμε τα μάτια μας 14 και ψάχνουμε για το supercar των thumbnail. Του thumbnail. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρω έτσι κι αλλιώς. Στη χειρότερη θα βγω με τον Damian. Όχι, εντάξει, τη χρυσή Lamborghini την ξέρετε όλοι, θα μάθουμε κανένα άλλο χρώμα. Σίγουρα θέλουμε κάποιο που να κάνει μπαμ, να υπάρχει contrast στη φωτογραφία. Και άμα έχουμε και ουρανοξύστες από πίσω για background θα είναι ό,τι πιο top. Λοιπόν, βρήκαμε μία McLaren εδώ πέρα. Κάτσε να βγάλουμε φώτο.
Yeah, let's go! Let's go! Γάμο το έφυγε, δεν πρόλαβα να βγάλω thumbnail. Δεν πειράζει. Περιμένω να δούμε το επόμενο. Ακούσαμε το θόρυβο της McLaren. Lamborghini ήταν πιο άγριο, είναι η αλήθεια, αλλά γι' αυτό δεν πάει πίσω. Τι θα προτιμούσατε να πάρετε εσείς σαν supercar, Lamborghini ή McLaren? Γράψτε μου το κάτω στα σχόλια. Κάθομαι εδώ τώρα κάτω από το ξενοδοχείο. Περιμένω να περάσει ένα supercar για να βγάλω το thumbnail. Πολλοί από εσάς μπορεί να γράψετε από κάτω στα σχόλια. Καλά, δεν τρέπεσαι να τους σταματάς και να τους κάνεις να πατήσουν γκάζι κάτι. Μάγκες, δεν με νοιάζει καθόλου, αλήθεια. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι εσείς, το κοινό μου, να έχετε το καλύτερο δυνατό experience ακόμα και από το vlog channel. Άσχετα άμα η μορφή του είναι χωρίς editing, χωρίς μουσική κλπ. Οπότε ναι, δεν με νοιάζει να ζητήσω από κάποιον άνθρωπο τον οποίο δεν, κατά 99,9% πιθανότητες δεν πρόκειται να ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου να πατήσει τον γκάζι για να ακούσουμε τον ήχο και εγώ και εσείς. Κυρίως εσείς, εμένα δεν με νοιάζει, δεν μου καίγεται καρφάκι, είναι αλήθεια. Το κάνω απλά για να γίνει καλύτερο το βίντεο. Subscribe. Θα αλλάξω τοποθεσία, πάω λίγο πιο παραλιακά που έχει πιο πολλές λωρίδες και κατά πάσα πιθανότητα. Δεν ξέρω, εδώ βασικά πολύ φανάρι. Περνάνε δύο αμάξια και μπαπ, σταματάει κατευθείαν. Εδώ είναι η παραλιακή κάτω, λογικά θα είναι πιο δύσκολο να πετύχουμε σε φανάρι. Αλλά λογικά θα δούμε περισσότερα γιατί είναι πιο καλύτερη, έχει πιο καλή κυκλοφορία. Οπότε ξέρω εγώ, ναι. Θα είναι πιο δύσκολο να βγάλουμε τη φώτα, αλλά θα είναι πιο εύκολο να πετύχουμε κάποια supercar. Δεν θέλω τέτοια, και αυτά καλά είναι για το thumbnail, δεν θέλω τέτοια. Θέλω supercar. Έτσι, ένα γρήγορο, να μυρίζει ταχύτητα, να το βλέπεις και να πατάς το βίντεο. Εδώ άμα σταματήσει κάποιο θα είναι top. Ακραίο. Εντάξει μάγκες, το παραδέχομαι, κάτσα περίπου ένα τέταρτο και δεν πέρασε τίποτα, απολύτως βαρέθηκα. Οπότε Photoshop μπαμ μπαμ, πήρα μια φωτογραφία από το Google και έφτιαξα αυτό. Καλό. Πιστεύω είναι clickable αρκετά. Vlog στο Dubai. Μια μέρα στο Dubai. Μια μέρα στη Μαρίνα Dubai. Κάπως έτσι ήταν ο τίτλος. Τέλος πάντων, το δείτε λογικά μεθαύριο γιατί έχουμε ένα μικρό buff στα βίντεο. Λόγω του ότι ανεβάζω κάθε μέρα για το Δεκέμβριο και έφτιαξα πολλά in advance όσο ήμουν Θεσσαλονίκη για να καταφέρουμε όντως να ανεβάσουμε 30 βίντεο αυτό το μήνα. Παρ' όλα αυτά, σε 3-4 μέρες θα είναι μπροστά στις οθόνες σας για να τα απολαύσετε. Όπως είπα, θα πάω δωμάτιο για να ξεκουραστώ τώρα για το επόμενο 1-2 ώρες. Εφόσον το βίντεο έχει βγει ήδη στα 40 λεπτά, νομίζω θα το κλείσω. Και άμα κάνω κάτι αργότερα το οποίο θα μπορέσω να το βγάλω στο vlog, θα φτιάξω και δεύτερο, γιατί όχι, ή μπορεί απλά να ξεκουραστώ γιατί μέχρι χθες έκανα γύρισμα για το main. Αυτά, τα λέμε, subscribe, αύριο ξανά μαζί σας.